Περισσότεροι από 40.000 Ουκρανοί στρατιώτε έχουν συγκεντρωθεί στο μέτωπο τη Ζαπορίζια και είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν επιθέσει, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ρώσοι. Όπω αναφέρουν οι ίδιε πηγέ, η επίθεσή του αναμένεται να γίνει πριν τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα και όπω όλα δείχνουν, θα έχουμε μια σκληρή μάχη, η οποία μπορεί να είναι και η τελευταία κατά τη διάρκεια τη Ουκρανική Αντεπίθεση πρόκειται πιθανότατα για την μεγάλη αντεπίθεση που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι, ενώ στενός σύμβουλος διαβεβαίωσε ότι σε μία εβδομάδα το πολύ σε ένα μήνα οι ρωσικές δυνάμεις θα έχουν συντριβεί. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ζαπορίζια και συγκεκριμένα στο χωριό Ρομποτίνε κοντά στο Ρίκιβ, οι Ουκρανοί αναφέρουν πως μετά από δεκάδες αποτυχημένες επιθέσεις κατάφεραν να προωθηθούν κατά 300 μέτρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος της Ανατολικής Ομάδας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει πάνω από 180.000 στρατιώτες στο Ανατολικό Μέτωπο.